Δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων στη Φωνή της Πόλης. Στα σημεία των καιρών, Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο, Γιάννης Παξιμαδάκης στην τελική ρύθμιση των ήχων και συνεχίζουμε τις πολιτικές συζητήσεις. Τα λέγαμε και με τον κύριο Λευτέρη Ευγενάκη, τον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές, υπάρχουν πολλές μετακινήσεις. Ακούσαμε τι είπε και ο Παναγιώτης Γουρίδης αναφορικά με τον κύριο Δρόσο και την παρέτηση του από τους ανεξάρτητους Έλληνες, του γραμματέα. Αλλαγές όμως και στην Ένωση Κεντρών και μάλιστα πολύ σημαντικές αποχωρήσεις που φέρνουν σε κίνδυνο την κοινοβουλευτική ομάδα. Να καλωσορίσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Αναστάσιο Μεγαλομίστακα. Είναι βουλευτής ΕΡΟΝ της Ένωσης Κεντρών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα από τα Γιάννενα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αν εξαρτοποιήθηκε και ο Αριστίδης Φωκάς από την Ένωση Κεντρών. Ακριβώς. Ήταν μια κίνηση που θα τη χαρακτήρισα αναπάντηχη, καθώς δεν είχε δείξει κανένα δείγμα ο κύριος Φωκάς. Ακόμη και μέχρι την τελευταία στιγμή όπου είχαμε κοινοβουλευτική μισή ώρα περίπου πριν αποχωρήσει, δεν μας είχε ανακοινώσει τίποτα, αλλά με έναν τρόπο παράξενο θα έλεγα, αποχώρησε από την κοινοβουλευτική. Και στη συνέχεια ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του, όσο εμείς ακόμη βρισκόμασταν στην αίθουσα όπου είχαμε αυτή τη σύγκληση και σχολιάζαμε τα αποτελέσματα της συζήτησης. Από εκεί και ύστερα νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν γίνονται τυχαία κάποια πράγματα, ότι θα έπρεπε να μένουμε πιστοί στις αρχές μας. Θα έπρεπε να σεβαστούμε το γεγονός ότι ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήμασταν μπλεγμένοι περισσότεροι με την πολιτική. Ναι. Και μας δόθηκε ευκαιρία να αποδείξουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε σαν όλους τους άλλους. Ωστόσο, κάποιοι από τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας πρόδωσαν την εμπιστοσύνη που έδειξε ο πρόεδρος σε αυτούς και αποχώρησαν με σκοπό όχι να απέχουν από την πολιτική, αλλά να συμμετέχουν σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, φαίνεται από την πορεία που ακολούθησαν αυτό το γεγονός, καθώς όλοι οι συνάδελφοί μου που αποχώρησαν από την Ένωση Κεντρών μετά από λίγο καιρό, και αυτό για τυπικούς λόγους καθαρά, προχώρησαν είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα υποστηρίζουν ότι είναι αυτοί που έκαναν τη σωστή κίνηση. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό το να υποστηρίζει τις επιλογές του και να προσπαθεί να λύσει ακόμη και τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Ένωση Κεντρών είναι ακόμα ένας ζωντανός οργανισμός, θα έλεγα καλύτερα, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα, ωστόσο τουλάχιστον προσωπικά εμένα δεν μου προκάλεσε κάποιο σοβαρό εμπόδιο. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία από τον πρόεδρο και πραγματικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι πολύ δημοκρατικές. Να κάνω 200 ερωτήσεις, να προτείνω νόμους μέσω τροπολογιών που έγιναν δεκτοί και να διορθώσω λάθη που εντόπισα σε νομοσχέδια που έρχονται. Επομένως αυτό εγώ το βλέπω ως προσχηματική δικαιολογία. Γιατί έγινε τώρα όμως, κύριε Μεγαλομίστακα, και μάλιστα τη στιγμή τη δεδομένη που υπήρχε ένα άλλο ζήτημα με τον κύριο Σαρίδη και τον κύριο Καβαδέλα? Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε εγώ. Ελπίζω να μην έγινε, γιατί είδε ή τον έπεισαν, καλύτερα να πω, ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες με το κόμμα της Ένωσης Κεντρών να έρθει στη Βουλή και απλά πήδηξε από το πλοίο. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι παρασύρονται εύκολα, κάποιοι άνθρωποι παρασύρονται εύκολα για να το πω ευγενικά, και ενδεχομένως μάθωσε θύμα σε εισαγωγικά και ο κύριος Φωκάς μιας τέτοιου είδους τακτικής. Γιατί περί τακτικής πρόκειται, δεν νομίζω τυχαία την επιλογή του. Δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Φωκάς μέσα στην ανακοίνωσή του ότι υπήρχε κάποια συνεννοησία με την ηγεσία του κόμματος. Έτσι είπε. Με την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή τον κύριο Λεβέντη, ο οποίος στήριξε τον κύριο σε πολύ λάθος λειτουργίες, όπως ήταν αυτή να ανέβει σε μια εξέδρα και να βρίζει
το χώρο μέσα στον οποίο ανήκει ή με δηλώσεις του σχετικά με την εισβολή του κ. Σαββίδη, αν θυμάστε καλά, στο γήπεδο... Βεβαίως, και στην Τούμπα. Επομένως, ας προσέχουμε πολύ προσεκτικά τι λέμε, γιατί... Μη μετακινήσετε παρακαλώ, γιατί χάνετε... Ναι, συγγνώμη. Ας προσέχουμε πολύ προσεκτικά τι λέμε, γιατί η ιστορία γράφει. Η ιστορία γράφει και από αυτό κρινόμαστε. Μάλιστα. Τώρα... Έπεται συνέχεια, αναφέρομαι στο γεγονός ότι εάν φύγει, απομακρυνθεί ακόμα ένας βουλευτής από την Ένωση Κεντρών, τότε δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Θα μπορεί ο κύριος Βασίλης Λεβέντης να μιλάει στη Βουλή σαν αρχηγός κόμματος. Αυτό είναι θέματα πρωτοκόλλου. Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσει άλλο βουλευτή, γιατί ο κύριος Σαρίδης ανακοίνωσε ότι μένει στην Ένωση Κεντρών. Είμαστε σε μια λεπτή ισορροπία αυτή τη στιγμή. Ωστόσο δεν φοβόμαστε, καθώς ακόμη και να συμβεί κάποιο τέτοιο γεγονός δεν διαλύεται το κόμμα. Ο πρόεδρος έχει ακόμη τη δυνατότητα να μιλάει ως αρχηγός κόμματος, ως πρόεδρος του κοινοβουλευτικού κόμματος. Από εκεί και ύστερα θα δείξει και ο κόσμος έχει καταλάβει το τι γίνεται με την Ένωση Κεντρών και τον πόλεμο που δεχόμαστε. Μάλιστα. Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια, είπε ο Βασίλης Λεβέντης, για να διαλυθεί η Ένωση Κεντρών. Τους ενοχλεί. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πιστεύετε κάτι τέτοιο ισχύει? Ναι, το πιστεύουμε. Από ποιον είναι η συντονισμένη προσπάθεια? Θα δείξει ιστορία. Θα δείξει ιστορία, δεν θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακόμη κάτι επίσημο. Μάλιστα. Αλλά θα το δείξει. Κρατάω αυτά, κύριε Μεγαλομίστακα. Νομίζω θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.